οι πάντες και τα πάντα είναι κατά του πολέμου. Γιατί όμως μερικοί Άγιοι αναλαμβάνουν την προστασία του στρατού, ναυτικού και της αεροπορίας? Είναι πολύ απλό. Το λέει ο απορών μόνος του, ή η απορούσα όπως θέλετε. Αναλαμβάνουν την προστασία. Δεν δεχόμεθα ως προστάτη Φερυπίν του στρατού, τον Άγιο Γεώργιο, της αεροπορίας, του ταξιάρχας και λοιπά, του ναυτικού, τον Άγιο Νικόλαο, για να εμπνέουν και να βοηθούν να γίνει πόλεμος. Πολύ φανερό. Αλλά για να προστατεύσουν το στρατό μας, ο οποίος κινδυνεύει από εχθρούς, και φυσικά, όπως και ο Άγιος Δημήτριος, που είναι κάτι που το ξέρει, και ποιος δεν το ξέρει αυτό, πόσες φορές έχει προστατεύσει την πόλη του, την γενέτειρά του, την Θεσσαλονίκη. Δεν είπε ποτέ στους Θεσσαλονικείς ξεκινήστε να κάνετε πόλεμο, αλλά είναι προστάτης των Θεσσαλονικαίων που εχθροί επιβουλεύονται την Θεσσαλονίκη, την πόλη του. Έτσι λοιπόν δεν έχουμε πόλεμο χαρίς Αγίους, άπαγε. Έχουμε όμως προστάτες βεβαίως ενός λαού, και μάλιστα αν ο πόλεμος αυτός είναι αμυντικός. Δηλαδή όταν θα πρέπει να πολεμήσουμε για να προστατεύσουμε ό,τι προστατεύει κανείς όταν πολεμά εναντίον εχθρών. Οι Εβραίοι πόσους πολέμους έκαναν?